καλύπτει τη δήλωση του αρχηγού της παράταξής μας όσον αφορά για τα θλιβερά γεγονότα της Αλεξάνδρειας και στη Μάνδρα Αττικής. Εγώ θα ήθελα έτσι να θέσω ένα θέμα το οποίο είναι λίγο σοβαρό, κύριε Πρόεδρε. Διάβασα με προσοχή την επιστολή παρέτησης του κυρίου Κιτούδη στον τύπο και δεν θα έκανα απολύτως κανένα σχόλιο αν απευθυνόταν σε τρίτα πρόσωπα ή στον τύπο ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά όταν όμως αναφέρεται προς τον Δήμαρχο της Αλεξάνδρειας και Δημαρχείο και διαβάζοντας το περιεχόμενο, ειλικρινά μου δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα και απορίες και απορώ πως ο Δήμαρχος έτσι άφησε αναπάντητη αυτή την επιστολή, όπως επίσης θα ήθελα και από τον κύριο Κιτούδη να μας πει τι πραγματικά εννοεί. Διότι εγώ δεν θα είχα κανένα λόγο να κάνω αυτή την ερώτηση αν ήταν μια ενδοπαραταξιακή κόντρα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά όταν αναφέρεστε, κύριε Κιτούδη, σε ορισμένα πράγματα θεσμικά, τότε είμαι υποχρεωμένος έτσι να ζητήσω ορισμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, διαβάζοντας την επιστολή, δεν τη διαβάσω όλη, τη διαβάσα, λέτε ότι δυστυχώς από την πρώτη στιγμή, λίγο την επίκυρα σας, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σοβαρό το θέμα. Δυστυχώς από την πρώτη στιγμή της εκλογής εγκαταλείψατε το Δήμο και ουσιαστικά παραδώσατε ανηφόρο τη δημαρχιακή καρέκλα σε τρίτα πρόσωπα, χάνοντας εντελώς τον έλεγχο. Σοβαρές κατηγορίες. Και εγώ πραγματικά θα περίμενα σήμερα, έτσι από εσάς, να μας πείτε τι εννοείτε. Ποια είναι αυτά τα τρίτα πρόσωπα και ποιος είναι ο έλεγχος ο οποίος χάθηκε από το Δήμο. Προχωρώ παρακάτω. Μιλάτε για τον άσχετο αντιδήμαρχο που δήθεν έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα, υποσχόμενος ακόμη και ευρώ μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίξω τον κύριο Χαλκίδη, αλλά στέκομαι όμως στο θεσμό του αντιδημάρχου. Είναι κατηγορίες που αρέσουν. Και τελειώνω. Με αυτό που λέτε τελευταία. Μαζεύτηκαν πολλά, κύριε Δήμαρχε. Γελούν όλο ένα και περισσότεροι με το Δήμο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον καμία ανοχή, τουλάχιστον εκ μέρους μου. Όταν λέτε ότι γελούν με το Δήμο, στρέφεται εναντίον του θεσμού. Και εγώ θα περίμενα πραγματικά, έτσι και από την πλευρά του κυρίου Κιτούδη, ορισμένες εξηγήσεις για αυτή την επιστολή. Τι εννοείτε, και από την πλευρά, κύριε Πρόεδρε του Δημάρχου, να μας απαντήσει, διότι τίθονται θέματα θεσμικά. Δεν είναι αυτό τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.